Να πάμε όμως και στα ανατολικά, να φύγουμε από τα Χανιά και να πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί που βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Μανουσάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένου του Αγίου Νικολάου. Είδαμε τις εικόνες, εντυπωσιακές εικόνες, κύριε Μανουσάκη, καλησπέρα, από τη συμμετοχή του κόσμου και το ηχηρό μήνυμα το οποίο στάλθηκε. Και επειδή τα λέμε τακτικά στην εκπομπή, εγώ θα σας θέσω το ερώτημα διαφορετικά. Πείτε μου πόσο πιθανό βλέπετε να τα πούμε στην εκπομπή σύντομα με καλά μηνύματα για το νοσοκομείο. Εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε είναι κάτι απλό αυτό. Σήμερα αυτό που θέλαμε είναι να σταλεί ένα μήνυμα από την τοπική κοινωνία ότι υπάρχει αντίδραση απέναντι στις αρνητικές εξελίξεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα με ευθύνη της κυβέρνησης. Ναι, στάθηκε σαφέστατα αυτό το μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι η τοπική κοινωνία στηρίζει το νοσοκομείο και δεν δέχεται όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και όλη αυτή την πολιτική, την κυβερνητική που οδηγεί τη συρρήγνωσή του και στο κλείσιμό του ουσιαστικά, γιατί με αυτό κινδυνεύουμε. Τα έχουμε ξαναπεί, κυρία Σφαγιανάκη, τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο έχουν σταματήσει εδώ και 2 εβδομάδες και δεν ξέρουμε καθόλου πότε θα ξεκινήσουν ξανά. Οπότε το μήνυμα είναι αυτό. Τώρα, κύριε Μανουσάκη, ήταν από τις σημαντικότερες, ίσως σημαντικότερη κινητοποίηση που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον Άγιο Νικολαό. Και εγώ, αλλά και παλαιότεροι, όπως ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Ζερβός, ανέφερε ότι δεν θυμάται ποτέ να ξαναγίνει τέτοια συγκέντρωση στον Άγιο Νικολάου. Ούτε πολιτικές συγκεντρώσεις, ούτε άλλες συγκεντρώσεις. Δεν είχαν ποτέ τόσο κόσμο. Έγινε μια πορεία μετά τη συγκέντρωση προς το νοσοκομείο, όπου ουσιαστικά ήταν ο γεμάτος με κόσμο όλος ο δρόμος από την πλατεία μέχρι το νοσοκομείο, που είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Εγώ δεν μπορώ να σας πω μια εκτίμηση, ίσως ήταν 4.000-5.000 κόσμο. Στην πόλη μπήκε λουκέτο καθολικό, δεν λειτουργούσαν καφετέρες, δεν λειτουργούσαν μαγαζιά, δεν λειτουργούσαν σούπερ μάρκετ, δεν λειτουργούσαν σχολεία, δεν λειτουργούσε ουσιαστικά τίποτα και όλος ο κόσμος ήταν στο δρόμο και ήρθαν και από άλλα μέρη του Δήμου Αγίου Νικολάου, από το Καλογοριό, από το Σύση, από το Βραχάση, από την Νεάπολη, από την Ελούντα, από όλες τις περιοχές του Δήμου, ήρθαν να στείλουν το μήνυμα για ότι είναι ενάντια στο κλείσιμο, σε εισαγωγικά σε κλείσιμο, γιατί δεν θα αλλάξει η ταμπέλα. Η ταμπέλα λέει ακόμα Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και η κυβέρνηση θα λέει τα νοσοκομεία δεν κλείνουν. Αλλά πόσο ανοιχτό είναι ένα νοσοκομείο όπου δεν γίνονται τακτικά χειρουργία, πόσο ανοιχτό είναι ένα νοσοκομείο που δεν εφημερεύει ανεσιολόγος και ακτινολόγος κάποιες μέρες και τις μέρες αυτές διακομίζονται περιστατικά στο νοσοκομείο Σιτίας από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ισχύει αυτό, κύριε Μανουσάκη, ότι στείλατε περιστατικά το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στο νοσοκομείο Σιτίας, έτσι? Ναι, βεβαίως. Γιατί ένα προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν εφημέρευε ανεσιολόγος και την επόμενη μέρα δεν εφημέρευε ούτε ακτινολόγος. Οπότε δεν μπορούσε αυτό ήταν ένα χειρουργικό περιστατικό που πολύ πιθανό να χρειαζόταν χειρουργείο. Δεν μπορούσε το χειρουργείο, αν χρειαζόταν, να γίνει στον Άγιο Νικόλαο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σιτίας. Και τι χιλιομετρική απόσταση τώρα αυτή, έτσι, από τον Άγιο Νικόλαο στη Σιτία και η απασχόληση του ΕΚΑΒ, του πληρώματος για ένα περιστατικό το οποίο θα πάει στο νοσοκομείο, ναι. Ναι, κύριε Μανουσάκη. Δεν έχει και μέθη, κυρία Σφακιανάκη, το νοσοκομείο Σιτίας. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο που και η στελέχωσή του είναι σαφώς μικρότερη. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εμείς θέλουμε όλα τα νοσοκομεία να δουλέψουν. Εμείς θέλουμε να δουλεύουν σωστά και το νοσοκομείο Εράπτας και το νοσοκομείο Σιτίας και να μην καταλήγουν τα περιστατικά όπως γινόταν μέχρι τώρα στον Άγιο Νικόλαο. Από εδώ και πέρα, βέβαια, όπως φαίνεται, τα περιστατικά στο τέλος θα καταλήγουν στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, αν δεν αλλάξει κάτι. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Επανέρχομαι στην πρώτη σας ερώτηση, αν θα έχουμε κάποια στιγμή ευχάριστα νέα. Πρέπει να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική. Όσο δεν είναι ανταγωνιστική η μισθή του δημοσίου και το δημόσιο νοσοκομείο, στα δημόσια νοσοκομεία τώρα η μισθή είναι σχεδόν το μισθό από ό,τι δίδεται στον ιδιωτικό τομέα στους γιατρούς. Και είναι το 1/3 ή το 1/5 από τους μισθούς που δίνονται στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. Οπότε και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφιχτικές. Συνέχεια εντέλεσθε, συνέχεια οι διοικητές που τώρα πήραν αυτή την αύξηση, αντί να δώσει η κυβέρνηση αύξηση στους γιατρούς και στους εργαζόμενους, έδωσε στους διοικητές. Κύριε Μανουσάκη, μεγάλες αυξήσεις, έτσι, 74%, αν δεν κάνουμε λάθος. Δεν είναι μικρές οι αυξήσεις στους διοικητές. Κύριε Σαββίδη, ξέρετε γιατί? Γιατί η κυβέρνηση θέλει τους διοικητές σαν τους δραγάτες να ζυγώνουν τους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό με εντέλεσθε όλη την ώρα για να εντατικοποιήσει τις εργασίες και στο τέλος να τους διώχνουν από το σύστημα. Γιατί εμάς οι γιατροί που φύγανε από το νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα
φύγανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν με ηρεμία και ασφάλεια τη δουλειά τους. Μα στο τέλος δεν θα υπάρχουν και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό για να υπάρχει και η διοίκηση ή όποια διοίκηση περιγράφετε κι εσείς, κύριε Μανουσάκη. Οπότε δωρονάδωρο. Αυτό με τους μισθούς που έγινε. Ναι. Γιατί ενώ εμείς συνέχεια επικεντρωνόμαστε σε αυτό το θέμα ότι δεν μένουν οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό στο ΕΣΥ, η κυβέρνηση αντί να ενισχύσει αυτό το κομμάτι, ενισχύει τους διοικητές. Όταν φορολογείται η εφημερία την οποία κάνετε. Με το ποσοστό το οποίο φορολογείται, που θα έπρεπε να είναι το πρώτο πράγμα η εφημερία η οποία θα έπρεπε να βγει από την φορολόγηση και πόσο μάλλον μια υψηλή φορολόγηση. Κοιτάξτε, καλά, έχει πολλοί γιατροί λένε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω παραπάνω εφημερίες. Γιατί να κάνω τζάμπα. Γιατί μου ανεβάζουν τον κλίμακα στη φορολογία και τα λεφτά που θα πάρω θα τα δώσω κατευθείαν στην αφορία. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Η κυβέρνηση όμως σε αυτά δεν δίνει λύση. Σκόπιμα, γιατί θέλει να στέλνει τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα. Έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα της υγείας στην Αθήνα από φάντους του εξωτερικού και εδώ στην Κρήτη ο ιδιωτικός τομέας συνεχώς επεκτείνεται. Βλέπουμε ότι επεκτείνεται μια μεγάλη κλινική και εκτός από τα μευτικά και σε άλλα περιστατικά χειρουργικά. Είδαμε ότι στο Ρέθυμνο άνοιξε μια ιδιωτική κλινική, στην Ιερά Πέτρα ανοίγει ένα καινούριο διαγνωστικό. Και έχει ανοίξει διαγνωστικό και καινούργιο πιθανό για την κόλαση. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, Δεν θα έπρεπε να λειτουργεί. Καλά κάνουν ιδιωτική πρωτοβουλία. Το θέμα είναι ότι τα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να ενισχυθούν. Έρχονται να καλύψουν τα κενά που σκόπιμα έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση στο δημόσιο. Κανείς δεν κατηγορεί τους επιχειρηματίες για το επιχειρήν. Εμείς, αυτό που λέμε είναι ότι η κυβέρνηση σκόπιμα δημιουργεί αυτά τα κενά, γιατί η πολιτική της είναι να στέλνει τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία, όπως η αντίστοιχη πολιτική είναι και σε άλλα θέματα. Αλλά ειδικά στο κομμάτι της υγείας είναι κάτι που βγάζει μάτι, κυρία Σφακιανάκη, γιατί κάτι πολύ απλό, μια αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής στην αντιμετώπιση του προσωπικού του ΕΣΥ θα άδινε ανακούφιση στα νοσοκομεία, θα άσωσε τα νοσοκομεία. Και η κυβέρνηση σκόπιμα δεν το κάνει. Και έρχεται επιμέρους, κατεβαίνει στη Σιτία ο Χρυσοχοΐδης, κατεβαίνει για το Βενιζέλιο ο Χρυσοχοΐδης και επιμέρους κάνει παρεμβάσεις αντί να μπει στην ουσία της αλλαγής της κυβερνητικής πολιτικής. Και για τις προκηρύξεις που, μιας και αναφερθήκατε στον Υπουργό Υγείας, κύριε Μανουσάκη, στις προκηρύξεις τις οποίες ο ίδιος έχει πει, βλέπετε να αλλάζει κάτι με τις προκηρύξεις για τις θέσεις στα νοσοκομεία? Συνολικά δεν θα αλλάξει κάτι, γιατί δεν δοθήκανε νέα κίνητρα και την προηγούμενη φορά είχαν από τις 15 θέσεις, πήραμε 3 γιατρούς στο νομολαστήριο. Εμείς είχαμε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, προκηρυχθήκανε νομίζω 6 θέσεις και πήραμε μόνο ένα γιατρό, ένα ψυχίατρο. Βγαίνουν άγονες προκηρύξεις. Χωρίς να αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας, θα συνεχίσουν οι προκηρύξεις να βγαίνουν άγονες. Και όχι μόνο βγαίνουν άγονες, φεύγουν και αυτοί που είναι ήδη μέσα. Πάντως, αλλά κύριε Μανουσάκη, όταν θα υπάρξουν, θα ανοίξουν οι προκηρύξεις για τις διοικήσεις, θα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκεί θα υπάρχει σίγουρα. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. δεν το στυλιτεύω, αλλά με τα δεδομένα αυτά. Οι προκηρύξεις αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουν, ειδικά όταν είναι σε βαθμό διευθυντή, κάνουν ανακύκλωση προσωπικού μεταξύ των νοσοκομείων. Γι' αυτό εμείς είχαμε αντιδράσει, γιατί ξέραμε ότι θα χάσουμε γιατρούς αναισθησιολόγους από το δικό μας νοσοκομείο με την προκήρυξη θέσεων διευθυντών στα νοσοκομεία Ιεράπετρας και Σιτίας. Ουσιαστικά, οι μόνες θέσεις που καλύπτονται είναι με εσωτερική ανακύκλωση. Νέο προσωπικό δεν μπαίνει στο ΕΣΥ με αυτές τις προκήρυξεις. Ας λέει ο Χρυσοχοΐδης ό,τι θέλει. Τα νούμερα, η πραγματικότητα το διαψεύδει. Και αυτόν και την κυβέρνηση. Και δυστυχώς, εμείς στον Ομόλαστιο δεν έχουμε και την πολιτική εκπροσώπηση που θα έπρεπε να έχουμε και η διεκδικητική σε αυτά τα θέματα. Είναι παντελώς άφαντες οι βουλευτές και σήμερα δεν εμφανίστηκαν στη συγκέντρωση και ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Πλαγιωτάκης, τόσο καιρό δεν έχει πάρει θέση. Υπάρχει υπουργός, αναπληρωτής υπουργός από τον Ομόλαστιο, η κυρία Αγαπηδάκη, η οποία και αυτή δεν έχει πάρει την παραμικρή θέση για τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Σταματήσανε τα κουτά χειρουργία και δεν έχει ανοίξει η Ρουθούνη. Και ουσιαστικά, αν γίνει κάτι, θα γίνει μόνο με την πίεση του κόσμου και με αυτό τη μεγάλη κοσμοσυρωή που υπήρξε σήμερα στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστούμε θερμά και για την σημερινή σας παρουσία. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.